να διαψεύσει όσους αμφιβάλλουν για την ετοιμότητά του να αναλάβει το ρόλο του βασιλιά του Βελγίου, επιχείρησε ο πρίγκιπας Φίλιππος στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη δήλωση παραίτησης του πατέρα του Αλβέρτου. Je suis bien conscient. Γνωρίζω πλήρως τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνω. Θα συνεχίσω να επενδύω το χρόνο μου στο ρόλο αυτό με όλη μου την καρδιά. Πολλοί Βέλγοι θεωρούν σωστή την απόφαση του 79χρονου Αλβέρτου να παραχωρήσει το θρόνο στο γιο του. Νομίζω θα κάνει καλά πράγματα και θα εκπροσωπήσει επάξια το Βέλγιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ειδικός σε θέματα μοναρχίας, Τομάς Ντεμπερζέικ, μίλησε στο Euronews. Περιμένω να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στον νέο ρόλο του. Είναι πολύ πιο προετοιμασμένος από ότι ο πατέρας του το 1993. Τότε ήταν η τέταρτη μεταρρύθμιση και η δημιουργία των κοινοτήτων και των περιοχών. Το Βέλγιο μετατρεπόταν σε ομόσπονδο κράτος. Και όλα αυτά εξελίσσονται εδώ και 20 χρόνια. Ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε αρκετό χρόνο να προσαρμοστεί. Η ενθρόνηση του Φιλίππου θα γίνει στις 21 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας.